του λιμενικού επιτίθενται σε βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, του ΚΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ που επιχειρούν να μπουν στο χώρο του λιμανιού. Ο τηλεοπτικός φακός καταγράφει έναν λιμενικό να χτυπά επίμονα με γκλόπ τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Χάρη Καστανίδη, ο οποίος έχει σκαρφαλώσει στα κάγκελα και ζητά να τον αφήσουν να μπει στο χώρο. Θα δοθούν τα ονόματα των επικεφαλής και των αστυνομικών δυνάμεων και του εισαγγελέα στα αρμόδια όργανα για να ερευνηθούν πιθανές πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες. Στην Καγιαλόπορτα ανεβαίνει και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Παναγιώτης Λαφαζάνης που μαζί με τους υπόλοιπους απαιτούν να συναντήσουν τον λιμενάρχη. Την ίδια στιγμή οι λιμενεργάτες επιχειρούν να εισβάλλουν από την κεντρική πύλη. Μέσα σε λίγα λεπτά σπάνε την Καγιαλόπορτα και τότε οι άνδρες των ΜΑΤ κάνουν χρήση δακρυγόνων. Ακόμη και την ώρα που επιτρέπεται είσοδο στους βουλευτές και την αντιπροσωπεία των εργατών, οι αστυνομικοί αποθούν με δακρυγόνα όσους πλησιάζουν την πύλη. Ομοίη επίθεση με γκλόπς μας χτυπήσανε στα χέρια και στα κεφάλια. Πετάξανε δακρυγόνα στα μάτια μας. Όπως καταγγέλουν οι εργαζόμενοι, η διοίκηση του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης προχώρησε στη συνεδρίαση χωρίς την παρουσία εκπροσώπων. Αν νομίζουν τα φαντάσματα ότι θα πουλήσουν τα λιμάνια της πατρίδας μας, είναι γελασμένοι. Ασφαλώς διοικητικό συμβούλιο όπως και στον Πειραιά, και εδώ δεν έγινε. Το λιμάνι Θεσσαλονίκης, από ένα μικρό λιμάνι το οποίο εξυπηρετεί το εσωτερικό εμπόριο, γίνεται σε ένα λιμάνι in transit, το οποίο θα μπορέσει να εξυπηρετήσει το σύνολο της περιοχής, καθώς και τη Βαλκανική ενδοχώρα. Ένταση δημιουργήθηκε όταν μετά τη διαμαρτυρία οι λιμενεργάτες ζητούσαν να τους επιτραπεί η είσοδο στο χώρο εργασίας τους, προκειμένου να συνεδριάσουν. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διοίκηση του ΟΛΦ ενέκρινε την εκμετάλλευση από ιδιώτες του σταθμού εμπορεύματο-κιβωτίων.